Εμείς θα καλωσορίσουμε στην συντροφιά μας μία καθηγήτρια φιλόλογο που έχει ένα μεταπτυχιακό στη διδακτική της γλώσσας και της φιλολογίας και είναι πιστοποιημένη καθηγήτρια της Ποντιακής Διαλέκτου. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην παρέα μας τηλεφωνικό στη Φωνή της Ελλάδας την κυρία Αρχοντούλα Κωνσταντινίδου. Καλημέρα κυρία Κωνσταντινίδου. Καλημέρα κυρία Βυσσαρίωνος. Καλησπέρα και στους ακροατές που μας ακούν ενδεχομένως από το εξωτερικό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε για το θέμα μας. Ναι, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου. Μου άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι έμαθα ότι μέσω Zoom διδάσκεται την Ποντιακή Διάλεκτο, σωστά? Ακριβώς έτσι. Το διαδίκτυο και η τεχνολογία μας προσφέρουν πολλές δυνατότητες. Είπαμε λοιπόν με την νεολαία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης να τις εκμεταλλευτούμε και να προχωρήσουμε σε μαθήματα ποντιακής διαλέκτου. Ήδη ήταν κάτι που το ήθελαν πολύ. Χθες κιόλας που μίλαγα και πάλι έτσι για τους πόντιους και ειδικά για τους πόντιους στο εξωτερικό, έλεγα πόσο δραστήριοι είναι, ειδικά οι νέοι. Ακόμη και αυτοί που μπορεί να είναι και τρίτης και τέταρτης γενιάς, δεν ξεχνούν την ταυτότητά τους, τις παραδόσεις, ήθη και έθιμα και πραγματικά προσπαθούν να διατηρήσουν την ξεχωριστή ποντιακή κουλτούρα. Είτε είναι ποντιακοί χοροί, οι υπέροχοι αυτοί ποντιακοί χοροί που μας κάνουν όλους να ξεσηκωνόμαστε όταν τους βλέπουμε. Είτε είναι η ποντιακή κουζίνα, η ποντιακή διάλεκτος που πραγματικά θα ήταν κρίμα να χαθεί. Και βλέπω, με χαρά δηλαδή συνειδητοποίησα ότι κάνετε αυτά τα μαθήματα, τα οποία διοργανώνει νεολαία, έτσι, η νεολαία της Ομοσπονδίας των Ποντίων Ελλήνων της Ευρώπης. Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Δεν ξέρω πόσο καιρό τα έχετε ξεκινήσει, κυρία Κωνσταντινίδου, και εσάς την ίδια. Το καταλαβαίνω, είστε καθηγήτρια, είστε φιλόλογος, αλλά τι ήταν αυτό εκτός από την καταγωγή που σας παρακίνησε να μάθετε καλά την ποντιακή διάλεκτο? Λοιπόν, να ξεκινήσω να σας απαντάω, γιατί είναι πολλά αυτά που θέλω να πω. Να σας πω πρώτα-πρώτα ότι βρισκόμαστε στον δεύτερο κύκλο μαθημάτων ποντιακής διαλέκτου. Mm-hmm. Ο πρώτος πραγματοποιήθηκε πέρσι, την ίδια περίπου εποχή, την Άνοιξη. Με πολύ χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση των παιδιών για να πραγματοποιήσουμε τα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου και εγώ ως διδάσκουσά τους. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε για την νεολαία. Την καμαρώνω και εγώ την νεολαία του εξωτερικού, γιατί είναι κοντά στις ρίζες της και μάλιστα τα παιδιά ασχολούνται με ένα μεγάλο φάσμα της ποντιακής παράδοσης. Όπως είπατε κι εσείς, και με την ιστορία και με τους χορούς και η μαγειρική τους ενδιαφέρει, η παραδοσιακή ποντιακή κουζίνα και η γλώσσα μας την οποία διδάσκουμε. Mm-hmm. Και για να μιλήσω τώρα για το πώς προέκυψε όλο αυτό το ενδιαφέρον, να σας πω ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Σουηδία. Οι δικοί μου όμως εκεί μιλούσαν και μέσα στο σπίτι ποντιακά. Επομένως, μάθανα και την ελληνική και την ποντιακή. Όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα, ήμουν περίπου σε ηλικία 9 χρονών. Το χωριό μου, το χωριό Κυλκής, είναι ένα μεγάλο και αμυγές ποντιακό χωριό. Mm-hmm. Επομένως, η προσαρμογή για μένα δεν ήταν δύσκολη, γιατί και οι χωριανοί μου ποντιακά μιλούσαν. Ξεκίνησα και εγώ να μιλάω χωρίς να έχω την αίσθηση εκείνη τη στιγμή ότι μαθαίνω. Ότι κάνατε κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς έτσι. Έπειτα ήρθαν οι σπουδές μου ως επιστέγασμα της γνώσης και αντιμετώπισα πιο επιστημονικά την ποντιακή διάλεκτο. Και μάλιστα αυτό που λέω πάντα και θα ήθελα να το πω και σε εσάς, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, mm-hmm. ίσως να έχουμε και πόντιους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, είναι πως έμαθα πως το παλαλός που λέμε εμείς οι πόντιοι, που σημαίνει τον τρελούτσικο, τον ένθερμο, δεν έχει ηρωνική χρειά αυτή η λέξη, προέρχεται από τη μετοχή απόλολα του απολολός. Τα απολωλώ, τα πρόβατα, ναι, όπως χαρακτηρίζουν και το πίμνιο μερικές φορές. Και όλα αυτά ήρθαν και ένισχυσαν το ενδιαφέρον μου για την καταγωγή μου και για την ποντιακή διάλεκτο. Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, γίνατε πιστοποιημένη καθηγήτρια της Ποντιακής Διαλέκτου, δεύτερος κύκλος των μαθημάτων. Από όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι οι μαθητές σας και ουσιαστικά μιλάμε, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον, κατά βάση για ενήλικους, έτσι. Ναι, οι περισσότεροι είναι ενήλικες, αλλά με χαρά να σας πω ότι ο μέσος όρος της ηλικίας δεν ξεπερνάει τα 30 χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε και κάποιους μεγαλύτερους, αλλά είναι πολύ μεγάλη χαρά μας, γιατί συμμετέχουν κυρίως νεολαίοι. Ναι, οι Οι άνθρωποι. περισσότεροι, ακριβώς, οι περισσότεροι είναι από τη Γερμανία. Έχουμε όμως και από το Βέλγιο και από την Αγγλία συμμετοχές. Θα μου επιτρέψετε ακόμη να πω με πολύ χαρά ότι στον προηγούμενο κύκλο είχαμε μη πόντιους και Έλληνες. Τι ωραίο. Μη πόντιους, δηλαδή ένα Έλληνος όμως που δεν ήταν ποντιακής καταγωγής. Οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν τη διάλεκτο. Βεβαίως είχαμε και Κύπριους, είχαμε και με προσφυγική καταγωγή, μικρασιάτικη για παράδειγμα, όχι όμως ποντιακή. Αλλά φέτος οι προσδοκίες μας έχουν ξεπεραστεί. Έχουμε και ξένους οι οποίοι γνωρίζουν ελληνικά λόγω των σπουδών τους ή λόγω ενδιαφέροντος. Ναι. Χαρακτηριστικά έχουμε συμμετοχές από Βαλκάνιους, οι οποίοι συμμετέχουν γνωρίζοντας την ελληνική και θέλουν να μάθουν και την ποντιακή. Αυτό δεν το περιμέναμε και θεωρώ ότι αυτή ίσως είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία. Σαφώς. Συμφωνώ, κυρία Κωνσταντινίδου, μαζί σας. Πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και υποθέτω ότι όλο αυτό, δηλαδή τα διαδικτυακά αυτά μαθήματα, δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας. Ότι ναι, ακριβώς έτσι. Είναι από τα θετικά τελικώς που έχει αφήσει η πανδημία να συνειδητοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία, που έχει το διαδίκτυο, γιατί ίσως και εσείς να συμφωνείτε μαζί μου και είναι ένα ερώτημα και αυτό, εάν οι διαζώσεις τελικώς διδασκαλία μπορεί να αντικατασταθεί. Δεν ξέρω εάν μπορεί να αντικατασταθεί, δηλαδή όταν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει διδασκαλία από κοντά, να βλέπεις τον δάσκαλο να είναι δίπλα σου, σαφώς φαντάζομαι ότι είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά υπάρχει και αυτή η παροιμία που λέει ο λαός μας, «Απ' τα ολότελα καλή και η Παναγιώτενα», όταν λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο, έτσι. Ακριβώς έτσι. Πράγματι, ήταν η πανδημία αυτή που αποτέλεσε την αφετηρία για κάτι τέτοιο. Η πανδημία είχε προκαλέσει σε όλους μας μια ίσως στρέφεια, ίσως και μια ελαφρά θλίψη. Οπότε σκεφτήκαμε και εμείς τι θα μπορέσουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε όλο αυτό και να πούμε νέες δυναμικές και άλλους τρόπους στην καθημερινότητά μας. Έτσι ξεκινήσαμε και παράλληλα διαπιστώσαμε όλο αυτό που λέτε και εσείς, τις δυνατότητες του διαδικτύου. Να σας πω ακόμη ότι έχουμε και από την Αμερική συμμετοχές και στον προηγούμενο κύκλο και σε αυτόν τον κύκλο και ας μην ξεχνάμε πως αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες να βρεθούν, να συλλειτουργήσουν και να μάθουν. Όντως και η διαζώση στη διδασκαλία έχει τη χάρη της και είναι πολύ απαραίτητη σε μικρότερες ηλικίες. Δεν μπορούμε όμως και αυτό να το αμελήσουμε, να το παραβλέψουμε, τις δυνατότητες του διαδικτύου και το πόσο διευκολύνει τις καταστάσεις. Αλλιώς σκεφτείτε, θα έπρεπε να παίρνω αεροπλάνο, ναι, να πηγαίνω στη Γερμανία ναι, για να κάνουμε εκεί τα μαθήματα. Πόσοι μαθητές είναι περίπου και πόσοι έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή θέλω να πω, μπορεί αυτό το μάθημα να μέχρι πόσους αριθμούς, ας πούμε, πόσα άτομα μπορούν να το παρακολουθήσουν συγχρόνως. Αυτή τη στιγμή έχουμε 150 συμμετέχοντες. 150! Απίστευτα μεγάλος αριθμός, ναι. Οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε δύο τμήματα. Το ένα είναι το περσινό που συνεχίζει, οπότε αυτή είναι η προχωρημένη, και το άλλο είναι η αρχάρη. Θα γίνει και άλλο τμήμα αρχαρίων, κυρία Κωνσταντινίδου, δεν ξέρετε. Θα δείτε. Άλλο όχι, αλλά υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις. Επομένως, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να συμμετάσχει, γιατί κάθε πρόγραμμα Zoom που έχουμε χωράει μέχρι 200 συμμετέχοντες. Μάλιστα. Προνοήσαμε και πήραμε ένα το οποίο θα μπορούσε να σηκώσει μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Επομένως, από τη στιγμή που είναι σχεδόν ισόποσα χωρισμένοι οι 150 που έχουμε,
Όπως λέει και ο λαός μας, χίλιοι καλοί χωράνε. Έτσι ακριβώς, κυρία Κωνσταντινίδου. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος, όποιος ενδιαφέρεται, στην ιστοσελίδα, στο Facebook καλύτερα, της νεολαίας της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Ποντίων Ελλήνων Ευρώπης. Εκεί νομίζω ότι μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για τα μαθήματα της ποντιακής διαλέκτου. Κυρία Κωνσταντινίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι Εγώ σας πραγματικά ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο, κυρίως την ομογένεια, γιατί κυρίως για την ομογένεια απευθύνεται. Ναι, εύχομαι και εγώ σε εσάς καλή συνέχεια σε όλες σας τις δραστηριότητες. Να είστε καλά.